15 Ιουνίου τελειώνει οριστικά πλέον η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων για το έτος 2018, το ΟΣΔΕ, μετά από μια παράταση που ζήτησε η Ισπανία και την υιοθέτησε και η Ελλάδα, που τελείωνε 15 Μαΐου προθεσμία, μας πήραμε ένα μήνα παράταση. Οι μεταβιβάσεις είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πριν από δύο μέρες ο Υπουργός έδωσε παράταση μέχρι τις 2 Ιουλίου που όσον αφορά την μεταβιβάση, στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα με τις μεταβιβάσεις και με τον ΑΤΑΚ που εμείς στην Κρήτη δεν το αντιμετωπίζουμε τόσο πολύ. Mm-hmm. Εκεί είναι λοιπόν και το μεγάλο ζητούμενο, το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα εδώ στην περιοχή της Κρήτης, με σχεδόν τις περισσότερες από αυτές τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί από τους παραγωγούς, έτσι, αυτό λέτε. Σωστά, σωστά. Όπως το είπατε, στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με το περιουσιολόγιο και πέρυσι με τον νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου δεν το είχαν πάρει τόσο ζεστά το θέμα. Υπάρχουν νεοεισερχόμενοι συνταξιούχοι που αυτοί θα αντιμετωπίσουν περικοπή στη σύνταξη και τρέχουν τώρα να δουν τι θα κάνουν τα λεφτά της τις επιδότησες και πώς θα μεταβιβαστούν. Και τα σημεία όπου γίνονται οι μεταβιβάσεις ή τα σημεία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων είναι τα ίδια, κύριε Χιλετζάκη, ή υπάρχουν ενδεχόμενα διαφοροποιήσεις? Είναι ακριβώς τα ίδια. Υπάρχουν συνεργεία μέσα στο χώρο που γίνονται οι ενεργοποιήσεις και είναι εξουσιοδοτημένα μόνο για μεταβίβαση. Μάλιστα. Και εκεί θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δηλαδή στην Ένωση Ηρακλείου, στις 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο υπάρχει το συνεργείο και το πρωί και το απόγευμα για να μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους παραγωγούς. Αναφορικά με τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, για την δική σας την πλευρά, πώς τα πράγματα εξελίσσονται? Ακούστηκε καλά. Εδώ είναι να εφαρμοστεί και καλά. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στο κομμάτι της εφαρμογής. Και η κάθε περίπτωση του κάθε παραγωγού είναι διαφορετική. Τι εννοείτε? Υπάρχει η πλατφόρμα που μπορεί να μπει ο κάθε παραγωγός και με το λογιστή του και να κάτσει να τη συμπληρώσει. Το θέμα είναι η αξιολόγηση των στοιχείων, πώς θα γίνει και πού μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα παραγωγό που η πλατφόρμα δέχεται τους όρους που βάζει ο παραγωγός, δηλαδή 120 δόσεις, ένα κούρεμα του 40% παράδειγμα κτλ. Εκεί υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Αν ο παραγωγός λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων δεν εισπράξει για να μπορέσει να πληρώσει τις δόσεις του, όπως είναι η φετινή χρονιά, ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της και δεν παράξει, δεν εισπράξει, τότε σχάνει την ευεργετική ρύθμιση, το ευεργετικό κούρεμα, οι δόσεις που έχει δώσει μέχρι τότε. Τι γίνονται, πού πάνε, οι τόκοι θα ξαναεπιστρέψουν, πώς έχει γίνει το κούρεμα? Δηλαδή υπάρχουν κάποια τέτοια ερωτήματα, κυρία Δουλκεράκη, που δεν μπορεί να μας τα απαντήσει ούτε το Υπουργείο μέχρι και σήμερα, αλλά ούτε και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί για τα κόκκινα δάνεια της πρώην ΑΤΕ που αφορούν περισσότερο την Κρήτη. Γιατί υπάρχουν και άλλες συνεταιριστικές τράπεζες και στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν μπει στην ίδια ρύθμιση.